Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας Γονέων Περιφέρειας Αττικής δεν είναι η πρώτη φορά που εκφράζει τη συμπαράστασή του εδώ στον αγώνα των υγειονομικών. Όλα τα προηγούμενα χρόνια εδώ σε αυτούς τους χώρους διαδηλώναμε για το αυτονόητο, για να καλυφθούν οι θέσεις μόνιμου προσωπικού έτσι ώστε να μπορούν τα παιδιατρικά νοσοκομεία που καλύπτουν όλες τις ανάγκες των παιδιών μας στην Αττική να λειτουργήσουν σύμφωνα με το 2024. Αυτή τη στιγμή δηλώνουμε ξεκάθαρα ότι όποιος απειλεί τα παιδιά μας, τον πολεμάμε. Οπότε λοιπόν, πολεμάμε όλες τις πολιτικές όλων των κυβερνήσεων που φτάσανε σε αυτή την κατάσταση, τα δημόσια νοσοκομεία συνολικά. Αυτή τη στιγμή, εμείς σαν γονείς γνωρίζουμε πολύ καλά τις υπερπροσπάθειες που κάνετε σαν υγειονομικοί να καλύψετε τις ανάγκες κόντρα σε τρελά ωράρια, κόντρα ακόμα και στην υγεία σας, στην υγεία των οικογενειών σας, και δηλώνουμε ξεκάθαρα ότι δεν επιτρέπουμε κανέναν που απειλεί την υγεία των παιδιών μας. Δεν θα ανεχτούμε αυτή τη στιγμή η υγεία των παιδιών μας να γίνει εμπόρευμα. Ούτε φυσικά να μπει στο ζύγι του κόστους όταν αυτή τη στιγμή μιλάμε για 500.000 την ημέρα ευρώ δίνονται στη φρεγάτα κάτω στην Ερυθρά Θάλασσα. Ας δινόντουσαν τώρα στα παιδιατρικά νοσοκομεία, να μην συζητάγαμε για τις τραγικές ελλείψεις. Συνεχίζουμε αγωνιστικά μαζί με εσάς τους υγειονομικούς την προσπάθεια που κάνουμε για να καλυφθούν όλες οι θέσεις εργασίας για να μπορούν να καλύψουν τις ανάγκες των παιδιών μας.